Λοιπόν, εγώ θα ανεβάσω φωτογραφία και θα δώσω τα υπόλοιπα 7 μου δώρα στους τηλεθεατές μου αύριο, γιατί θέλω να έχετε όλη τη σημερινή μέρα να το ευχαριστηθείτε, να το ονειρευτείτε, σχεδόν να το μυρίσετε, γιατί νομίζω ότι η μυρωδιά αυτή την ξέρουμε όλα και όταν τη μυρίζουμε, κατευθείαν μας ταξιδεύει. Λοιπόν, αυτά τώρα με την ιδέα και τώρα πάμε να υποδεχτούμε μαζί, αφού πρωταδούμε ένα βίντεο, ένα πολύ αγαπητό καλλιτέχνη. Ένα πολύ καλό παιδί και ένα πολύ ωραίο τύπο. Ένα τύπο που εμένα τουλάχιστον προσωπικά με ξάφνιασε τον είδα στο Survivor. Θα μου πεις γιατί. Γιατί για πολλούς λόγους, ο οποίος θα με ακούσει να το συζητάω σε λίγο μαζί του. Ο Μπό είναι σήμερα κοντά μας. Άλλος άνθρωπος μου ήρθε, παιδί μου. Εσύ έλα να σε αγκαλιάσω, να καταλάβω μέγεθος. Καλέ τα χέρια μου διπλών, ξαναγυρνάνε μπροστά. Παλιά δεν διπλώνανε όμως. Πού να διπλώσουν. Εσύ. Πες μου ότι δεν μπήκες εκεί μόνο και μόνο για να κάνεις τη δίαιτα που δεν ήθελες να κάνεις μάλλον στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το Survivor ήταν η πιο αποτελεσματική δίαιτα μακράν. Εντάξει, πραγματικά σε σένα φάνηκε όλη διαφορά. Δηλαδή, αν για έναν άνθρωπο καταλάβουμε ότι πραγματικά πεινάει εκεί πέρα και έχει λιώσει, είσαι εσύ. Ήτανε μάλλον είχα πολύ πράγμα να χάσω, γι' αυτό έγινε αυτό. Με μένα συγκεκριμένα. Οπότε. Δούλεψε. Δηλαδή, με συγχωρείς, όλοι πεινάσατε το ίδιο. Στο δικό σου οργανισμό, πώς λειτουργήσε τόσο πολύ. Ο οργανισμός μου είναι ιδιαίτερος, δεν ξέρεις. Άρεμπο. Θέλω τόσο πολλά να πούμε. Με ξάφνιασες τόσο πολύ όταν σε είδα στο Survivor. Δεν περίμενα για πολλούς λόγους να σε δω. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε να το φανταστείς να πας να δοκιμάσεις. Ούτε εγώ μπορούσα να φανταστώ ότι εσύ θα φανταστείς πως εγώ φαντάζομαι ότι θα πάω εκεί και δεν θα τρώω. Ωραία, να σε μιλήσω. Σε αγαπάω πολύ. Το ξέρω, πολύ και πολύ χαίρομαι, γιατί νομίζω και νιώθω και νιώθεις κι εσύ ότι σε πολλούς τομείς θα σε βοηθήσει αυτό το πέρασμα, αυτή η απόφασή σου να πας στο Survivor και που έφτασε μέχρι τέλος. Ναι, λίγο πριν το τέλος. Λίγο πριν, τι, 20 μέρες πριν κλείσουν, 15? 15 μέρες. 10-15, κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και με το φιλαράκι μου θα τα πούμε αμέσως μετά και θα τα πούμε και θα τραγουδήσουμε και έχουμε πολλά να κάνουμε. Λοιπόν, τι να σας πω, δεν τον έχω αφήσει ησυχία τον άνθρωπο, το ρωτάω τον ένα, το ρωτάω τον άλλον. Τέλος πάντων, ό,τι προλάβουμε να μάθουμε κι εμείς. Το Survivor είναι μια εμπειρία που σε αλλάζει μόνο σαν εικόνα ή σου αλλάζει και το χαρακτήρα, πιστεύεις? Εξαρτάται. Όχι για όλους τους ανθρώπους, γενικότερα. Εξαρτάται στον άνθρωπο και τι ανάγκες και τι ελλείψεις έχει ο καθένας, σαν άνθρωπος. Εμένα προσωπικά, σαν άνθρωπο, δεν νομίζω ότι με έχει αλλάξει καθόλου. Όπως μπήκα, βγήκα. Σχεδόν. Οπτικά όχι. Οπτικά όχι, αλλά. Ψυχολογικά και στο μυαλό μου. Η δικιά μου θεωρία πάντα είναι είσαι ο εαυτός σου και πας και όπως πάει. Δεν έχει ούτε θα κάνω αυτό, πρέπει να σκεφτώ εκείνο. Πάμε και βλέπουμε. Γιατί μπορεί, όπως είπα και σε κάποιες συνεντεύξεις, ότι είναι ένα ταξίδι όλο αυτό που κάναμε με διάφορες τάσεις. Όταν έρθει η ώρα σου να κατέβεις, πάρεις το καμπελάκι σου, κατεβαίνεις, πας σπίτι σου. Όταν, αν είναι να συνεχίσεις, συνεχίζεις και το δέχεσαι και πορεύεσαι έτσι. Είναι δύσκολο, έχει ψυχολογικό, πολύ ψυχολογικό βάρος, έχει πολύ πείνα. Πότε είναι πιο δύσκολο, ας πούμε, τον πρώτο μήνα που είναι μήνας προσαρμογής και που δεν ξέρεις και τι σε περιμένει και είναι όλα καινούργια από το ότι πρέπει να συμβιώνω με κάποιους ανθρώπους. Όταν λέμε να συμβιώνω, να είμαι κάτω από μια τέντα με άλλους 10 ανθρώπους που μπορεί να μην τους ξέρω ή να τους ξέρω, μπορεί να τους συμπαθώ, μπορεί όχι. Μέσα στην ομάδα δεν μπορεί με όλους ούτε να συμπαθιέσαι, ούτε να νιώθεις καλά, όπως και εκείνη μαζί σου. Οι συνθήκες που είναι δύσκολες, τα αγωνίσματα που επίσης είναι δύσκολα και οπωσδήποτε και τα νεύρα που πιάνουν όλους όταν είναι τόσο πολύ πιεσμένοι. Ξαναρωτάω λοιπόν, κατά τη γνώμη σου, είναι πιο δύσκολο το ξεκίνημα, ο πρώτος μήνας ή προς το τέλος που λες Παναγία μου δεν περνάει ο καιρός, δεν αντέχω άλλο, τα έπαιξα, δεν αντέχω άλλο. Όλα είναι δύσκολα και η αρχή μέχρι να προσαρμοστείς, να καταλάβεις ο καθένας τι ρόλο βαράει. Γιατί σε πλησιάζει, σου μιλάει, ο ένας σου φαίνεται φιλικός, τελικά είναι, δεν είναι. Είσαι με άλλα 11 άτομα, κάτω σε μια καλύβα, που δεν είναι η επιλογή σου, δεν είναι οι φίλοι σου οι άνθρωποι που ξέρεις, οπότε καλείσαι να τους γνωρίσεις από την αρχή. Δύσκολο είναι εμένα, αλλά επειδή είναι θέμα προσαρμογής και γίνονται όλα θεωρητικά γρήγορα, ξαφνικά σοκάρεις τον οργανισμό σου, δεν τρως, από εκεί που την προηγούμενη μέρα έτρωγες τα πάντα. Τρως μόνο καμιά καρύδα ή ριζάκι και όταν είσαι 12 άτομα δεν μοιράζεις δύο κουταλιές, μην φανταστείς. Τα βλέπαμε και λέγαμε τώρα αυτοί δηλαδή θα κοιμηθούν το βράδυ, δεν θα ακούνε το γρουγρου στην κοιλιά τους. Το έχουνε, συνοδεία. Συνοδεία και αυτό, Είναι το νανούρισμα. Ξεχνιέται ποτέ η πείνα. Μόνο όταν κοιμάσαι.
Μόνο όταν κοιμάσαι. Δεν ξεχνιέται, ναι. Μόνο όταν κοιμάσαι ή όταν προσπαθείς να απασχολείς τον εαυτό σου με κάτι. Αλλά δεν έχεις πολλά πράγματα να κάνεις στην παραλία. Θάλασσα, ξύλα, φωτιά. Κατεβάσει καμιά καρύδα να τη σπάσει. Τι να κάνεις άλλο. Αλλά κατά με το πιο δύσκολο ήταν προς το τέλος. Δηλαδή όσο περνά ο καιρός, γιατί και είναι η κούραση και η ψυχολογία και μένουν πιο λίγοι και πιο πολλές οι ευθύνες και στα αγωνίσματα και στην παραλία, στις συνθήκες. Γενικά όσο περνά και είναι και η κούραση βασικά, η ψυχολογία και λες άντε λίγο ακόμα, άντε λίγο ακόμα, άντε λίγο ακόμα, όσο αντέξεις. Αισθάνθηκες ποτέ ότι δεν αντέχω άλλο, θέλω να τους πω να φύγω, ακόμα και αν το άλλαξες μετά? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Όχι. Το μόνο που αισθάνθηκα κάποια στιγμή και το είχα πει και στη Βαλαβάνη, ήταν ότι βαρέθηκα. Όχι κουραστικά, βαρέθηκα. Δηλαδή... Δεν μπορώ άλλο. Όχι, δεν μπορώ να φύγω, αλλά ξέρεις, λίγο βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια. Θέλω κάτι να γίνει, να αλλάξει. Και αυτό το παιχνίδι όμως έχει αυτό το πράγμα που έχει όλο να τροπέζει. Εκεί που πιστεύεις ότι σήμερα σίγουρα έχουμε αυτό, εκείνο σου λέει κάτι άλλο και αλλάζει. Όπως τώρα με το. Που έγινε αυτό με το. Με τον Αγγελόπουλο. Με τον Αγγελόπουλο είναι μόνος του. Που είναι μόνος του. Ποιος το περίμενε αυτό? Σου λέει θα πάει σε ατομικό. Δεν πήγε. Τώρα πήγε. Δηλαδή γίνονται πράγματα που δεν είναι. Δεν τα περιμένεις. Δεν τα περιμένεις. Συνέχεια γινόταν αυτό. Όταν πήρες την απόφαση ότι τελικά θα πας σε αυτό το παιχνίδι να παίξεις, είχες βάλει στο μυαλό σου καθόλου όρια? Δηλαδή ότι εγώ έτσι όπως τα ακούω έχει ένα βαθμό δυσκολίας και δεν θέλω να με πιέσω παραπάνω από εκεί που αντέχω. Παράδειγμα λέω, εγώ ας πούμε έτσι θα σκεφτόμουν ότι αφού θέλω να πάω να το δοκιμάσω θα πάω, αλλά δεν θα με ζωρίσω τόσο πολύ που να τρελαθώ δηλαδή. Άμα δω ότι δεν μπορώ άλλο θα φύγω. Αυτό... Εσύ είχες βάλει καθόλου... Αυτό το σκέφτηκα σαφώς, ότι αν δω ότι δεν βγαίνει ή αρχίζει και αλλοιώνει ο οργανισμός μου, ο χαρακτήρας μου και βλέπω έναν άλογο, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα, οπότε θα είναι καλύτερα να μαζέψω τα μπουκαλάκια μου να φύγω, να μην ενοχλώ κιόλας και στη γωνιά σου. Δεν το ένιωσα αυτό το πράγμα όμως. Δηλαδή είπα ότι όσο αντέξω θα το κάνω. Άντεξα και μέχρι. Δηλαδή άλλο και άλλο τόσο να καθόμουν. Άλλο τόσο. Άλλο τόσο να λέω. Κάτσε, κάτσε. Όταν πήγες και πρωτοσυζήτησες, σου είπαν ότι μιλάμε για 4 μήνες. Ναι. Δεν σου φάνηκε πολύ, δεν το άκουσες? Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν πίστευα ότι θα κάτσω και 4 μήνες. Δηλαδή εντάξει, θα κάτσω 1 μήνα, 2. Άντε, πόσο να κάτσω. Αλλά έκατσα 4 μήνες ακριβώς. Πόσες φορές είχες βρεθεί εσύ υποψήφιος? 1, 2? 3. 3. 1, 2, 3. Ωραία. Ποια σε φόβησε περισσότερο? Δηλαδή, πού είπες μέσα σου, όταν λέω φόβησε, ρε παιδάκι. Δεν καταλαβαίνω τον ίδιο. Ότι δηλαδή, εδώ κινδυνεύω να βγω εκτός. Καμία. Γιατί και τις 3 φορές ήμουν πάρα πολύ έτοιμος και να συνεχίσω με τον τρόπο που έπαιζα και ήμουνα στο παιχνίδι, αλλά και να βγω έξω, να συνεχίζω τη ζωή μου, να ξεπατήσω το κουμπί της παύσης από τη ζωή την κανονική και να συνεχίσω να κάνω τα πράγματα που θα κάνω τώρα. Ωραία. Από αυτούς που φύγανε και εσύ ήσουν μέσα και τους έβλεπες, γιατί είδες πάρα πολλούς να φεύγουν. Ποια έξοδος σε ξάφνιασε και είπες, οπ, δεν το περίμενα αυτό. Γιατί και εμείς εδώ απ' έξω συζητάγαμε και λέγαμε, μπα, δεν θα φύγει αυτός, θα φύγει αυτός. Ή μπα, λες ο κόσμος να ψηφίσει πιο πολύ. Και δηλαδή το συζητάγαμε. Θέλαμε πάρα πολύ να δούμε πώς το βλέπει ο κόσμος. Και πολλές φορές λέγαμε, αυτό που και εμένα με ενδιαφέρε πιο πολύ ήταν να δω πώς θα ψηφίσει ο κόσμος. Θα ψηφίσει αυτόν τον συμπαθώ ή θα ψηφίσει με το τι έχει ζήσει τις τελευταίες 2-3 μέρες, ότι τώρα μου την έσπασε, δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε, άρα θέλω αυτός να φύγει. Εσείς πώς σκεφτόσασταν ότι ο κόσμος θα βγάζει έξω ανθρώπους? Εμείς το συζητάγαμε συνέχεια αυτό, πώς σκέφτεται ο κόσμος και να δούμε πώς σκέφτεται ο κόσμος και τι βλέπει ο κόσμος. Ποτέ δεν καταλάβαμε τίποτα. λέγαμε, τον παίζαμε έξυπνη θεωρία. Ναι, μήπως αυτό φαίνεται έτσι. Στο... Δεν καταλαβαίνεις τίποτα εκεί, δεν έχεις μπει χαμπάρι τι γίνεται. Ωραία, όταν έφυγε ο Κούτος, το περιμένατε? Εγώ δεν το ήθελα γιατί τον ψήφισα μαζικά. Βρε, άσε τι ήθελες, αν το περιμένατε, άστο τώρα αυτά. Πώς το συζητάγατε μεταξύ σας? Γενικά όλες οι αποχωρήσεις ήταν υπήρχε δικαιοσύνη σε αυτό. Δηλαδή ήταν και μη αναμενόμενες να ήταν, μετά από καιρό καταλάβαινες ότι εντάξει, ίσως έπρεπε, ίσως ήταν καλύτερο. Δεν υπήρχε κάποια αποχώρηση η οποία να μας έκανε τρομερή εντύπωση να πούμε. Ούτε ο Καταμπάκης σε εντυπωσίασε ότι έφυγε? Όχι. Πάρα πολύ δεν μας τίποτα. Στεναχωριόμασταν απλά γιατί έφυγε άλλο ένα παιδί. Τι άλλο να στεναχωριόσαστε? Αν περιμένατε από τους 3 ή από τους 4 που βλέπατε προτινόμενος, ότι τελικά αυτός που έφυγε έξω, είναι αυτός που όπως το συζητούσατε μόνοι σας? Όχι. Σε μεγάλο βαθμό δεν υπήρχε κάποια μεγάλη ταρανταχτή να πούμε δεν το περίμενα να φύγει ο Λάμπρος ή δεν περίμενα να φύγει ο Στέλιος ή δεν περίμενα να φύγει η Λάουρα, ας πούμε. Η Παπαδοπούλου που έφυγε μόνη της, σας ξάφνιασε? Και ναι και όχι, γιατί δεν περνούσε πολύ καλά τελευταία.
Ναι, οπότε αυτό το βλέπαμε και εμείς. Υπήρχαν και δείγματα ότι μάλλον θα θέλει να φύγει. Μας το είχε ψηλοποιεί κιόλας έτσι απ' έξω απ' έξω. Νομίζω έκανε το καλύτερο, γιατί πραγματικά έφτασε σε ένα σημείο που απλά θα τσαλάκωνε την εικόνα της χωρίς λόγο κι άλλο. Και νομίζω ότι έφυγε πάρα πολύ τίμια και πάρα πολύ και αρκετά με το κεφάλι ψηλά. Δηλαδή, ζήτησε και συγγνώμη για πράγματα που έκανε, τα οποία φταίει το παιχνίδι, φταίνει οι συνθήκες. Και νομίζω ότι έκανε το καλύτερο δυνατόν για τον εαυτό της. Οι δύο ομάδες έχουν πραγματικά κόντρα. Ναι. Αλήθεια. Αφού παίζουν κάθε μέρα ένα αντίπαλο. Άσε την ώρα εκείνη βεβαίως και παίζουν και θέλει ο ένας να φάει τον άλλον για να κερδίσει. Εννοείται. Ναι. Ας ξεχάσουμε τα αγωνισμό. Τις υπόλοιπες ώρες της μέρας μόνοι σας είστε σε μια παραλία. Δεν έχετε και πώς να περάσετε την ώρα σε αυτό, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δεν είμαστε και τόσο μόνοι μας, γιατί έχουμε ποντίκια, έχουμε φιδάκια, έχουμε χίλια δύο, έχουμε εμείς που και άλλα τι έχουμε. Όχι, κάνουμε. Μη μου πεις, γιατί εμένα όλα αυτά που μου λες με τρομάζουν ούτως ναι. ή άλλως. Δηλαδή στην καλύτερη έχουμε μύγες, ας πούμε, είναι το ότι καλύτερο. Με τα παιδιά, κοίτα, υπήρχαν στιγμές που ήμασταν καλά και μιλούσαμε, κάναμε παρέα και στην παραλία, λέγαμε ιστορίες ένας για τον άλλον. Και υπήρχαν και στιγμές που λόγω των αγωνισμάτων δεν ήμασταν τόσο καλά και δεν μιλούσαμε. Και υπήρχε το κομμάτι σου και το κομμάτι μου. Πολύ φυσιολογικό το βρίσκω. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, μπαίνουν όλα σε μια κατσαρόλα και αντί για φακόριζο μπαίνουν όλα αυτά και γελάς μετά. Λες τότε θυμάσαι από αυτό, οπότε νομίζω είναι πάρα πολύ τίμιο όλο αυτό που γίνεται. Τώρα που από σήμερα θα παίζει ο καθένας μόνος του, που δεν ξέρουμε παραπάνω λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν ξέρεις εσύ τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή θα παίζει ο καθένας μόνος του, αλλά πώς θα βγει κάποιος. Πώς θα καταλήξουνε, το ξέρεις αυτό. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, γιατί και αυτή κάθε φορά που αλλάζει κάτι, μας το λένε σε ένα συμβούλιο τελευταία στιγμή. Παράδειγμα, θα ψηφίζει ο κόσμος 24 ώρες για όλους τους παίκτες και τέλος, αυτό είναι. Ό,τι από ξαφνικά. Τώρα γίνεται ατομικό, θα παίζουν όλοι. Νομίζω ότι θα παίζει, παράδειγμα, ο Ντάνος με τον Βαρσάλο, χάνει ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος, προχωράει ο Γιώργος. Θα είναι πιο. Δεν θα έχει, ας πούμε, να πάει στο 10, κάπως έτσι. Ωραία, και πώς θα βγει ο ένας που θα είναι προτινόμενος. Έλατε. Έλατε. Δεν ξέρω. Εσύ τώρα που έχεις ζήσει όσο κανένας άλλος το διάστημα αυτό μέσα, βλέποντας ότι έχουν μείνει μέσα πια πόσοι, 7 παίκτες με το ναι. ζόρι. Τους δύο βλέπω πιο πολύ, τους δικούς μας. Εντάξει, δεν μπορεί να μείνει μια εικόνα τώρα, αφού και οι δικοί τους μόνοι τους μένουν. Πώς θα βγει ένα ολόκληρο επεισόδιο, είναι και τόσες ώρες. Όχι, ναι, τα παιδιά βλέπω, αλλά σου λέω ότι βλέπω τους δικούς μου. Ότι εκεί κάνεις focus. Που σε αυτό το καλυβάκι ήμασταν 12 άτομα και όταν έβρεχε που έμπαινε νερό, μπαίναμε όλοι στη μέση, δεν χώραγε ήταν ένας πάνω στον άλλον, παντού έβρεχε, μπαίνανε νερά. Και ξαφνικά είναι δύο άτομα και είναι απλά, είναι μόνοι τους. Δεν γίνεται να λέω, έχει τελειώσει το παιχνίδι, κάτι έχω χάσει. Εσύ μπορείς να προβλέψεις στο μυαλό σου μια τελική τετράδα. Εγώ είχα πει μια τελική τετράδα και την ημέρα που αποχώρησα. Είχα πει τον Ντάνο πρώτο, τον Μάριο δεύτερο, τον Βαρσάλο τρίτο. Γυναίκα καμία. Την παλεμβάνει τέταρτη. Πάρτινα. Και τον πέμπτο τον άφησα για τον κόσμο, ας πούμε, να κρίνει ο κόσμος. Εντάξει. Είναι μια αρκετά προβλεπόμενη τετράδα τουλάχιστον αυτό. Εντάξει. Πες μου κάτι άλλο. Εμείς λίγες φορές έχουμε δει την ώρα των αγώνων ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές έτσι, που μπορεί να ξετώσετε με κάτι που εμείς ας πούμε δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι με τέτοια πίεση που περνά δεν μπορεί να ξετώσετε με το τίποτα. Αυτό που λέμε, εννοώ και οι δύο πλευρές και οι δύο ομάδες, ναι, έτσι. Που εμείς μπορεί να γελάσουμε από το σπίτι, να πω τώρα γιατί το κάνω θέμα αυτό, βλακεία. Ναι. Αλλά καταλαβαίνουμε την ένταση σε εκείνη τη στιγμή. Γίνονται αυτά. Αυτό είναι έτσι αυτό που λέμε μπορεί να ανάψει έτσι στο δευτερόλεπτο. Για πλάκα. Ένα βλέμμα, μια κουβέντα, είναι τόσο. Είναι η πείνα. Είναι ότι όλοι, τέλος πάντων, μην τα ξαναλέμε και γίνομαστε γραφικοί, όλα αυτά που περνάμε εκεί πέρα, εσύ είσαι κάτω από τον ήλιο, τρέχεις, προσπαθείς να κερδίσεις. Χάνεις, ακούς μια ατάκα που λέει άλλος που άμα την άκουγες όπως λες από το σπίτι, χορτάτε το με την πίτσα και βλέπεις το survivor. Λες, εντάξει, μα και τι του είπε σιγά. Εγώ πάντως έλεγα, ειδικά στο όταν είχε πρώτο ξεκινήσει το παιχνίδι που τα άκουγα συνέχεια ότι το λέγατε ότι πεινάτε. Τώρα πια δεν τα ακούω, μάλλον έχετε συνηθίσει κι εσείς και το έχετε ξεχάσει. Αλλά όσο σας άκουγα και σας έβλεπα που να φαντάζεστε, να ονειρεύεστε τα γεύματα κτλ. Πάντα έτρωγα την ώρα του Survivor. Δηλαδή μου άνοιγε την όρεξη ότι δηλαδή, ας φάω εγώ τώρα που μπορώ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι αυτό θα σκεφτόμουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάγαμε συνέχεια για αυτό. Βέβαια είναι λίγο τρέλα, παράνοια να πεινάς και να μιλάς για φαγητά. Δεν είναι πιο λογικό. Ναι, να φαντάζεσαι, ας πούμε, το πανέμορφο αυτό φαγητό που δεν μπορείς να το έχεις. Και λέγαμε ότι θα βγούμε, θα φάμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα φάμε το άλλο. Τα άφαγες, τα βγήκες. Όχι. Αυτό είναι χαζομάρες. Δηλαδή, λες ότι θα φας αντρελός, λες ότι δεν θα μπορείς να ξανακοιμηθείς σε στρώμα, ότι δεν υπάρχουν αυτά. Μια χαρά θα προσαρμοστείς,
και μια χαρά, ό,τι έχεις στο μυαλό σου θα το κάνεις. Απλά αυτό τώρα με τον ύπνο ήταν σοβαρό πρόβλημα στην αρχή. Δηλαδή στην αρχή με τον ύπνο ξυπνούσα κάθε 10-15 λεπτά, γίναγα από σουβλάκι είχα γίνει. Δεν είχες πιαστεί καταρχήν. Είχες και τόσο βάρος παραπάνω, δηλαδή για σκέψου το πάνω σαν ίδια. Είχα άλλα 30 κιλά που προχάλιζαν, που κάναν διάφορα. Φύγαν λοιπόν αυτά, κάπως, ξέρεις, το βολέψαμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, αλλά θέλω λίγο να σε ακούω και να τραγουδάς. Και πριν σε ξεκινήσω να σε ακούω, πριν, θέλω, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο. Έχεις κάνει πολλά ντουέτα. Δηλαδή, πολλά μας ερχόντουσαν στο μυαλό. Πολλά τα είχαμε ξεχάσει. Ναι, αρέσει και αυτό, ναι και εκείνο, ναι και τ' άλλο. Θέλω λίγο να περάσουμε, να θυμηθούμε κάποια από τα πολύ ωραία ντουέτα που έχεις κάνει με αγαπημένους συναδέλφους σου και αγαπημένους και σε εμάς. Και μετά να ακούσουμε και το καινούργιο τραγούδι με το υπέροχο αυτό κορίτσι που βλέπω απέναντί μου, τη Γεωργία Βρανά. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμηθούμε ντουέτα του Μπο. Όσο θέλεις να πορεύεσαι μες στη μοναξιά. Tonight, tonight, let's celebrate all night. Yesterday, we'll taste the thrill of bringing us the light. Come along now. Γύρισε ξανά, γιατί η μοναξιά είναι σαν δωμάτια τη δική μου την καρδιά. Γύρισε ξανά, δεν αντέχω πια. Όσο σ' αγαπάω δεν θα βρίσκεις πουθενά. Θέλω στα μάτια ευθέως να σε κοιτάω και μέσα απ' την σιωπή να ακούς το πόσο σ' αγαπάω. Κι όταν εγώ γελάω όλη μέσα μου να πονάω. Στον κόσμο μου όταν χάρομαι εσένα θέλω να αναζητά. Απαιτούσα στα βουνά. Αν ερχόσουν και μ' αγκάλιαζες απ' το πουθενά. I put my girl when this man go down. She got me spending more money around. I put my girl when this man go down. It's going down, down. You spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down. You spin my head right round, right round. Προσπαθώ και κάνω ό,τι λέει η καρδιά μου. Και εμπιστεύομαι μόνο τα συναισθήματά μου. Στα όνειρά μου είσαι πρωταγωνιστής. Μην είναι εδώ και τίποτα μην φοβηθείς. Έχεις κάνει πολλά. Πάμε να δούμε και το καινούργιο μας. Μόνο εσύ λοιπόν. Πάμε, πάμε. Φύγαμε. Πάμε παιδιά μου.
Μόνο εσύ. Μόνο εσύ τα κάνεις αυτά τα ωραία, πονηρά, υπέροχα. Κομμάτια που έχουν, ρε παιδί μου. Πονηρά και υπέροχα κορίτσια που τραγουδάνε. Σε είδα και στο X Factor και σε απόλαυσα. Ήσουν πολύ εντυπωσιακή. Και σε βραδινό τώρα σοου, άλλα τα φώτα, άλλο το ντύσιμο, καταλαβαίνεις. Είχαν πάρει καινούριες λάμπες. Πολύ ωραία φώτα. Το λέει και πιο εντυπωσιακή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πότε, αγάπη μου, μπήκατε και το κάνετε αυτό το κομμάτι? Ο άνθρωπος είναι survivor 4 μήνες και. Μη μου πεις ότι σε τράβηξε εκεί και πήγες εσύ. Πριν 4 μήνες. Πριν μπείτε μέσα. Έτσι θα έχω βγάλει. Να μην αφήσω λίγο μια περιουσία να έχει κάτι εκεί να δουλεύει. Πού να φανταστείς πόσο καιρό θα μείνει. Θα πάω για να μείνω να τελειώνουμε. Τρέξαμε πάρα πολύ. Δύο εβδομάδες. Πραγματικά. Σακ μπαμ τα κάνατε. Δηλαδή σε πήρε και σου λέει, κοίταξε, δεν προλαβαίνω. Σε έχω 10 μέρες. Ναι, φεύγω. Έχουμε κλιπ αύριο τύπου. Θες, έρχομαι. Αλήθεια. Το κλιπ το κάναμε στην Κύπρο. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το αγόρι αυτό κάνει συχνά πολύ ωραίες συνεργασίες. Αυτή την συνεργασία πότε τη συζητήσατε, γνωριζόσασταν? Ναι, είχαμε ξανασυνεργαστεί. Α, είχατε ξανασυνεργαστεί. Mm-hmm. Και είχαμε ξανασυνεργαστεί και είπαμε να το ξανακάνουμε. Δεν σε προλαβαίνουμε. Για πότε προλαβαίνεις, κλείνεις, κανονίζεις και κάνεις. Μπορεί να κάνουμε λίγο, γιατί πάμε να κανονίσουμε μια συνεργασία. Σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι όσον αφορά τη νύχτα, που δεν το ήξερα. Ότι από 17 χρονών έχεις ξεκινήσει και δουλεύεις νύχτα. Ναι. Όμως αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο χορός. Δηλαδή, πραγματικά είμαι εντυπωσιακός, να ξέρεις. Δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ αυτό, δεν το ήξερα. Ναι, ήθελα να το πνίξω, αλλά τι να κάνω τώρα που το βρήκατε. Όντως χόρευες. Ναι, χόρευα σε... Όχι μπαλέτο ναι, και τέτοια. Χορεύα R&B, έτσι, τέτοια, λίγο Michael Jackson και χορεύαμε σε μαγαζιά, μάλιστα στη Θεσσαλονίκη το 92 με ονόματα που μετά διαπρέψαν στη δισκογραφία. Αντώνης Ρέμος, στο λαϊκό χώρο, νομίζω, έτσι. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Για το είδος που υποστηρίζεις, ο ρυθμός πόσο σημαντικός είναι να το έχει ο ίδιος ο καλλιτέχνης? Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό και από τον τρόπο που θα τραγουδήσεις αλλά και από τον τρόπο που θα κινηθείς. Δεν χρειάζεται να χορέψεις, να έχεις λίγο κίνηση. Ναι, εσύ από κίνηση πάντως. Ναι, σαν τη βουλιαγμένη με κίνηση. Τον έβλεπα και στο βίντεο κλιπ που κάναμε και έλεγα τι ωραία κίνηση έχει. Πες μου κάτι, πρόλαβες να τον δεις πριν από το X Factor? Δηλαδή, πέρα από το ότι έβλεπες τηλεόραση. Ναι, δύο μέρες πριν. Θέλω να σου πω ότι του μίλαγα και τον κοίταζες. Κοίταζα κάθε μισή ώρα και έλεγα δεν μιλάω με τον που, δεν είναι ο που. Όλοι τα ίδια σκεφτόμαστε. Προσπαθήσω να συνειδητοποιήσω με ποιον μιλάω. Είναι απίστευτη αλλαγή. Και του πάει κιόλας, του είπα να μην βάλει ούτε γραμμάριο. Εγώ απλά του είπα να φοράει πιο μικρά ρούχα. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η μπλούζα τώρα που είναι μικρή, δες εδώ πόσο τραβάω από πίσω ύφασμα. Δεν έχω ρούχα, το καταλαβαίνετε. Είμαι θα πάρεις καινούργιες μπλούζες, μόνο και μόνο για να μην αφήσει τον εαυτό σου να ξαναπαχύνει. Όποιος έχει ρούχα να μου τα φέρει, σας παρακαλώ. Τι large, αγάπη μου, είσαι για μίντι μου πια. Τι large, με δουλεύεις. Κάτσε να σε πάω απέναντι σε ένα large, για να καταλάβεις τη διαφορά του large. Είσαι πολύ large, αγόρι μου, έρχομαι. Έλα μαζί μας να καθίσεις κοντά μας. Γιατί ούτως ή άλλως σε λίγο θα κλείσουμε όλοι μαζί. Για κάθεσαι εκεί. Έλα, ρε, να ο large τύπος. Εσύ είσαι medium. Για καλιαστείτε να μου πεις, ρε Γρηγόρη. Τέρμα, είμαι πιο παγιός από τον Πο. Αγάπη μου, του λείπει αυτό σου. Αυτό σου λέω. Το χτες φάγαμε σουβλάκια. ένα μήνα σε θέλω στο survivor. Και σε ένα μήνα σου ήταν μια μέρα. Σε βλέπω. Αυτά που έκανες, εγώ δεν μπορώ να τα κάνω με τίποτα. Νομίζεις. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, Πο. Δεν μπορώ. Πραγματικά σε έβλεπα και αγχωνόμουν. Γιατί είχε σκυλιά στην αρχή. Μετά έτρεχε έλουρος. Τα δες ρε τα πλάνα σου πως έτρεχες μετά. Ναι, και τα πριν είδα. Δεν πολύ έτρεχα. Εντάξει, θα πριν ήσουν πιο βαρύς. Μετά έφευγες βολίδα. Μπράβο. Και είσαι και ο μόνος που δεν κρίνιζε για το φαγητό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Που θα περιμέναμε όλοι. Και το λένε όλοι αυτό. Ναι. Όχι, εννοώ ότι. Αυτό είναι. Και λόγω. Ότι εγώ θα γκρινιάζω γιατί είχα κάποια κιλά και θα πρέπει να τρώω. Αλλά ξέρεις κάτι, έχω μια φιλοσοφία που λέει. Εγώ το επέλεξα να πάω, ήξερα ότι θα πεινάμε εκεί πέρα, ήξερα ότι θα πεινόμαστε. Σας το είχα πει έτσι χήμα, θα πεινάσετε. Θα πεθάνει στην πείνα μου, λέτε. Όλη μέρα πεινά. Ήταν πιο ξεκάθαρα οι άνθρωποι. Ήταν, ναι, πιο ξεκάθαρο. Αλλά δεν το φανταζόσουν όμως, πες την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω του μυαλού σου λες τώρα, εντάξει, συνδυάσιμοι είμαστε, κάτι θα μας κάνουμε. Παιδιά, τίποτα. Μιλάμε πιο αυστηρά, τίποτα. Οπότε τι να κρινιάξει μετά. Εσύ, εκεί πώς την κάνατε και πήγατε στους αυτόχθονες και φάγατε? Πού? Πού πήγατε μετά και πήρατε πράγματα και φάγατε και έγινε ο χαμός με τον Αγγελόπουλο? Εντάξει, αυτά δεν είναι τώρα μικρό πράγματα. Πάντως έγινε θέμα αυτό. Έγινε θέμα γιατί εντάξει,
Όταν είσαι εκεί πέρα και βρίσκεις μια ευκαιρία κάτι κάπως να το... Μια λαμογιά να φας. Τι να κάνω, λίγο ψωμί, κάτι λάθος βέβαια, γιατί είναι έξω από τους κανόνες, αλλά... Ο Survivor έτσι δεν είναι, όμως. Πεινάς, εσύ, ναι. Τρεις μήνες άπλητη σε αυτό το καλύβι, πώς μπαίνατε όλοι μέσα. Όχι, πώς αγκαλιαζόστε. Ήταν ανοιχτό. Είναι όντως τόσο άπλητη όσο λένε. Την ώρα που τρέχουν και μετά αγκαλιάζουν, λέει μπράβο, κερδίσαμε. Είσαι και ιδρωμένο. Λέω αυτή τη μυρωδιά τη αγκαλιά, λέω. Αρέσει, λέω. Αυτοί μπορεί πλένονται, αφού του βλέπω, είναι μέσα καλή χαρά. Την κουβαλά. Και από άντρε και από γυναίκε. Την παίρνει. Την παίρνει, ναι, αυτή να μα πει. Παρ' όλα αυτά, αγκαλιά. Εντάξει, τι να κάνει, είναι τα συναισθήματα. Μου λέει χτε, από εδώ ήταν η μπο και από εδώ ήταν η χα. Μπόχα. Καλό. Καλό. Μπόχα, ρε. Άρεβο. Αυτή όμω την εμπειρία θα τη θυμάσαι για μια ζωή, νομίζω. Σίγουρα. Δεν θα τη ξεχάσουμε τίποτα. Θα τη θυμάμαι μια ζωή, θα με συνοδεύει για πάντα. Οπότε συμβουλή μου για όσους περάσαν ή όσους θα το κάνουν αργότερα είναι να το κάνουν αληθινά, γιατί θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη ζωή τους. Οπότε καλύτερα να είναι η αλήθεια τους παρά να είναι κάπως. Όχι, μπορούν από εδώ και μπρος, οι καινούριο Survivor ξέρουν πάρα πολύ καλά, καταρχήν, τι δεν πρέπει να κάνουν. Ναι. Εσείς δεν ξέρατε. Τι ούτε τι θα βλέπουμε, τι θα σχολιάζουμε, τι θα μας αρέσει, τι δεν θα μας αρέσει, τι δεν θα πρέπει να κάνετε. Δεν είχατε εικόνα. Καταρχήν ναι. Δεν ξέρετε αν θα σας βλέπαμε. Ακριβώς. Το πιο σημαντικό. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπήκατε πιο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ανυποψία. Πιο αθώα, πιο ανυποψιαστικό. Ναι. Η επόμενη φουρνιά που θα μπει ξέρει από τα δικά σας λάθη και δεν πρέπει να κάνει. Νομίζουνε. Τι ξέρουν. Νομίζουν γιατί μετά κάποια στιγμή ξεχνιέσαι. Ναι, και είναι και η φθορά του χρόνου που δεν υπολογίζει τι κάμερε. Νομίζω ότι είναι αυτό. Σίγουρα η παραγωγή θα έχει προβλέψει ότι στη δεύτερη φουρνιά, η δεύτερη φουρνιά θα. Είναι ψηλιασμένη, οπότε κάτι θα έχει σκεφτεί για να το φτιάξει. Εκεί στο τελείωμα, σας έβλεπα στο συμβούλιο, παίζουν και αυτές οι φλόγες. Κοίτανε τα μάτια σας όλων έτσι. Λέω τώρα θα λιγότερο. Να σου πω γιατί. Θέλω να σου πω γιατί. Ναι, πες ρε Σιμπό. Η ώρα που γινόταν το συμβούλιο, συνήθως ήταν η ώρα που κοιμόμασταν. Δηλαδή, τι ώρα που κοιμόσασταν εσείς εκεί όχι. Στο μαγευτικό νησί, 10-10.30. Καλά, πού είσαι, στα μπουζούκια πήγες. 8.30 ώρα. Τι το βράδυ. Ναι, το απόγευμα. 8.30 με 9, ύπνος. Survivor, κάτι μου είχες να κοιμηθείς 8.30. Νομίζω ούτε στη 12 χρονών. Ας το πω αλλιώς. 8.30 κοιμόμουν, 6-6.30 ξυπνούσα. Στην κανονική μου ζωή, 6-6.30 κοιμάμαι. Ξυπνάω, δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να πω τι άρεξε. Εντάξει, το ξυπνάω, το καταλαβαίνω λόγω του ήλιου. Μα σου μπει η ακτίδα μέσα στο μάτι, τελείω θα σηκωθεί. Αλλά 8.30 ρε παιδιά. Δηλαδή με το που φεύγει ο ήλιο κάτω, εσύ. Από μόνο του, δεν ξέρω πώ. Του κούρασε, επειδή πεινά για να ξεχάσει την πείνα σου. Από... Μα δεν έχει τι να κάνει. Δεν είχε και εκπομπέ καλέ τότε εκεί που ήμασταν. Δεν είχαμε τι να κάνουμε να δούμε. Μπορώ να του πει κάτι άλλο. Που, τώρα για να είμαι και ειλικρινή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, καλεσμένοι μόνο τρεις έχουν έρθει από το Survivor. Εσύ, η Ειρήνη Κολυδά και η Ειρήνη η Παπαδοπούλου. Άρα τρεις μαζί με σένα. Δεν ρώτησα ποτέ κανέναν γιατί ήταν κυρίες. Θα τα ρωτήσω όμως εσένα. Που δεν είμαι κυρία μου. Είσαι άντρα. Εντάξει το φαΐ, εντάξει το κλείσμα. Ρε παιδιά, συγγνώμη, από περιέργεια, νέα παιδιά είσαστε. Ερωτική διάθεση δεν είχατε. Τόσο καιρό, δηλαδή, άντε στην αρχή δεν το σκέφτεσαι. Κάποια στιγμή δεν σου έρχεται κάτι. Σου έρχεται η μπόχα. Που δεν κάνει. Σου έρχεται η μπόχα. Μόλις έρθω και σ' αγκαλιάσω, να δεις τι ερωτική όρεξη θα έχεις. Ναι, ρε Σιμπό, αλλά κάνεις και μια βουτιά μες στη θάλασσα, εκεί δεν βγαίνει κάτι. Και τι γίνεται με το αλάτι, να φύγει η μπόχα, ή να γίνει το κοιμασέψι. Εκεί θέλανε τριβείο για να καθαρίσει. Για να μην σου πω για τα παπούτσια και βέβαια. Καλά, τα παπούτσια με τα παπούτσια. Να σου πω το σκεφτόμουν, γιατί λέω αυτοί παίρνουν συνεχώς τα νερά με τα παπούτσια. Εδώ λίγο να σου βραχεί το αθλητικό των παιδιών στην βροχή. Έχει αρχίσει η ποδαρίλα. Τελείωσε, τελείωσε. Τραγωδία. Σου ήρθε η ερωτική διάθεση. Ήσασταν όλοι μαζί. Εντάξει, τα παπούτσια δεν τα βάζω. Δεν είχε καμία διάθεση. Αν του ήρθε τώρα που βγήκε του λέω τώρα δεν ρωτάμε, δεν μα νοιάζει ότι θέλει. Τώρα θα έρθει. Ήρθε η Ελλάδα, πέρασε την ημερομηνία. Ρωτάς τα αυτονόητα. Με αυτονόητα. Πλήθηκε, έφαγε τώρα θα έρθει η ερωτική διάθεση. Εκεί πού να σου έρθει, με το Ιγκουάνα να σου έρθει. Λοιπόν, πες μου το δυνατό και το αδύναμο στο χαρακτήρα των υπολείπων παικτών που είναι αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Και σε ρωτάω. Γιάννης Παλιάρας, το δυνατό του σημείο και το τροτό του σημείο. Το δυνατό του σημείο. Το δυνατό του σημείο. Πες ναι. Το αδύναμο και θα σου έρθει και το δυνατό κάποια στιγμή. Το ίδιο πρέπει να είναι, γι' αυτό το ψάχνω. Καλό, καλό, καλό. Σε πάω σε άλλο όνομα, μπας και σε εμπνεύσω καλύτερα. Κωνσταντίνος Βασάλος. Πολύ καλό παιδί. Απλά μερικές, το καλό του είναι ότι είναι πολύ καλό παιδί. Και το γενικά είναι ήσυχο, πολύ καλό. Αλλά το αδύναμο θα ήταν ότι κάποιες φορές θα ήθελα να λέει λίγο πιο πολύ τη γνώμη του. Να βγαίνει είναι, λίγο ναι, πιο μπροστά. Ναι, είναι λίγο πιο... Μαζεμένο. Ωραία. Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Το καλό ή το κακό. Το καλό είναι ότι είναι πολύ δυναμική. Το κακό είναι ότι είναι πολύ δυναμική και καμιά φορά βρίζει. Όχι. Σε έχει περάσει και εσένα. Δεν έχει αφήσει κανέναν. Πάμε άλλο. Μάριος Πρίαμος.
Το καλό του είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό που κάνει, στα αγωνίσματα, έχει το στόχο του. Και... αυτό το κακό είναι ότι το θέλει πάρα πολύ αυτό και κάποιες φορές η συμπεριφορά του μπορεί λίγο να ξεπερνάει τα όρια της ανθρώπινης σχέσης που μπορεί να έχει δημιουργήσει με κάποιον. Αλλά είναι και λογικά αυτό, δεν είναι το κακό. Ναι. Σάρα Ασκενάζι. Σχεδόν η ίδια τάκα κάθε φορά στο έπαθλο. Το θέλετε? Ναι, το θέλουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Αυτά. Πολύ υπέροχα. Πολύ... και το χαμόγελο έτσι βέβαια, από το οποίο είναι ανίκητο. Δεν φεύγει ποτέ. Ναι, ποτέ. Χάνει και δεν είναι χαμόγελο. Για τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Το δυνατό του και το αδύναμο. Το δυνατό του ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παίκτη και αυθεντικό παιδί. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε αυτό είναι. Και το αδύναμο του είναι ότι επειδή έχει όλα αυτά, είναι δυναμικό παίκτη και. Πιστεύει στον εαυτό του και βασίζεται στα πόδια του, ό,τι δεν του αρέσει θα το πει και θα κάνει φασαρία. Και αυτό θετικό. Και ο Κώστας Αναγνωστόπουλος. Τα αρνητικά ή τα καλά? Και τα δύο θα τα πεις. Αυτός είναι πολύ γκρινιάρης. Α, είναι γκρινιάρης. Ναι, πολύ γκρινιάρης. Σύρας πρέπει να είναι. Ναι, βλέπει δηλαδή αν έφυγες από εδώ, αν έκανες εκείνο. Απλά κάποιες στιγμές, κατανοητό και σεβαστό, ναι, αλλά κάποιες στιγμές λες τώρα. Οι κανόνες είναι αυτοί, οκ, okay, είμαστε τώρα 4 μήνες εδώ, έχεις κάνει και εσύ λίγο έτσι, κάνω και εγώ λίγο έτσι, πάμε παρακάτω. Εντάξει, καθένας όπως σκέφτεται. Στο τελικό του Survivor, από ό,τι έχουμε καταλάβει, θα είσαστε όλοι παίκτες, έτσι δεν είναι? Εδώ στην Αθήνα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να φύγεις πριν τελειώσει το Survivor, έτσι δεν είναι? Να έρθει, μπορεί να κάποιος να μην θέλει να έρθει. Από εκεί πέρα μας καλέσουν όλους, θα γίνει ένα αυτό και θα γίνει και ένα πάρτι μετά, κάτι τέτοιο. Μια χαρά. Εσύ έχεις, πότε να προλάβεις, τώρα βγήκες, έχεις κάνει το πρόγραμμά σου, το σχεδιασμό σου για το πού θα σε βρει το φετινό καλοκαίρι? Το φετινό καλοκαίρι θα με βρει με τη Βερνά, τον DJ Vox, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε κλείσει ήδη πάρα πολλά, πριν που είχαν κλείσει ήδη, όντα έξω, τα μάθα μετά. Καλά που μου το είπατε και εμένα, είναι αυτό. Γιατί είχα ένα γάμο να πάω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και έχουμε πάρα πολλές εμφανίσεις, δόξα τω Θεώ, θα είμαστε σχεδόν παντού φέτος. Αυτό, θα κάνουμε συναυλίες, ετοιμάζουμε καινούργια τραγούδια. Για χειμώνα, από τώρα όλα. Έχω μπει με πολύ όρεξη. Δηλαδή, 4 μήνες που μου έλειπε αυτό το πράγμα. Χθες, για παράδειγμα, ήμασταν μέχρι τις 5 το πρωί με τον Μάριο τον Ψημόπουλο στο στούντιο και δεν θέλαμε να φύγουμε. Και δεν ίσταζες? Όχι. Μπήκε στο ρυθμό του. Κοντάει. 5:30, άλλη μια ώρα. Θέλω, θα έρθει. Πού θα πάει, εντάξει. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα. Εγώ σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κλείσω. Να ευχαριστήσω. Το φίλο μας τον Μπό. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Το φίλο μας τον Μπό που έχει πολύ να τρέξει τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθε σήμερα. Σε περιμέναμε με το καλό όσο προς το τέλος. Λέγαμε θα τους προλάβουμε γιατί εμείς κλείνουμε και την άλλη Παρασκευή. Σου ένα ωραίο παίκτη μέσα, Μπό. Και πάνω απ' όλα κύριος. Εμένα αυτό μου αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είδα στο χαρακτήρα σου από τον Μπό που ξέραμε καμία αλλαγή. Ούτε μία μέρα. Μπράβο. Έλα να σε φιλήσω, μικρό μου κορίτσι. Γεια σου, Γεωργία μου. Χάρηκα πάρα πολύ που δεν πάμε από κοντά και συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία με το κομμάτι σας. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Μόλις βγαίνουνε οι Kardashians. Τώρα, ποια θα είναι η πρώτη μας γνωριμία, σε τι κατάσταση θα τις δούμε, δεν το ξέρω. Θα είναι με τα μαγιά τους και θα ρίχνουν βουτιές στις πισίνες. Θα είναι ντυμένες. Θα είναι στο σχολείο μαθήτριες. Δεν ξέρω. Αλλά πάμε να το δούμε όλοι μαζί σήμερα και αύριο να το σχολιάσουμε. Φιλάκια μου.